Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρουσία μου στο Βήμα δεν είναι για να προσθέσει μία ακόμη ανάλυση, μία ακόμη αναφορά στο Πολυτεχνείο. Έχω ακούσει εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα. Η παρουσία μου εδώ έχει σκοπό να τιμήσει τους νεκρούς, όχι μόνο του Πολυτεχνείου, όλους τους νεκρούς σε όλη την Ελλάδα. Και όταν λέμε Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο η Αθήνα. Όταν λέμε νεκροί του αντιδικταρικού αγώνα δεν είναι μόνο οι νεκροί του Πολυτεχνείου. Είναι όσοι πέθαναν και βασανίστηκαν τις πρώτες μέρες της Χούντας. Είναι ο Χαλκίδης στη Θεσσαλονίκη και άλλοι πολλοί. Ελπίζω ότι εκτός από την πλευρά της Χρυσής Αυγής που δεν είναι εδώ, είσαι ένδειξη αποτροπής προς το Πολυτεχνείο, οι υπόλοιπες απουσίες είναι συμβατικές απουσίες και δεν σημαίνουν τίποτα. Θέλω να πω ότι με εξέπληξε θετικά η ομιλία του συναδέλφου κυρίου Τζαβάλα. Καταρχάς, επανέλαβε ένα από τα συνθήματα που υπόθηκε μετά το Πολυτεχνείο. Εμπρός για ένα, δύο, τρία πολλά πολυτεχνία. Το Πολυτεχνείο το λέμε κορυφαία στιγμή. Άρα πριν την κορυφαία στιγμή υπάρχει κάτι που γεννιέται, κάτι που απλώνεται, κάτι που ζυμώνεται μέσα στην κοινωνία και βγαίνει η κορυφαία στιγμή. Πολλοί νόμισαν και τότε και το έλεγαν ξαδιάντροπα ότι ο λαός έχει αποδεχτεί τη Χούντα. Δεν έβλεπαν ούτε τις 10.000 περίπου που συλλήφθηκαν το πρώτο βράδυ όλοι οι αγωνιστές της αριστεράς, όλοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις από άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν... Όχι, είπα εξαιρέσεις από άλλους πολιτικούς χώρους. Κοιτάξτε κάτι, κυρία Μπακογιάννη, έχω κάνει φυλακή και είχα ανθρώπους μέσα που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Κατά τη στοιχεία, ο Άγγελος... Ναι, απλώς όμως στις 10.000 εκείνες, δυστυχώς ή ευτυχώς για τους ανθρώπους, ήταν μειοψηφίες. Ο Άγγελος ο Πνευματικός, είμαστε φυλακή μαζί. Ήταν ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν στην παράταξη της δεξιάς. Λοιπόν, να μην πάμε σε προσωπικές αναφορές. Δεν έβλεπε ο λαός ή είχε κυριαρχήσει το σκοτάδι, ο σκοταδισμός της Χούντας. Δεν έβλεπε και τις πρώτες οργανώσεις που γεννήθηκαν από τα αριστερά πολιτικά κόμματα. Οργανώσεις που έπιαναν ένα ευρύτατο φάσμα της πολιτικής από την αριστερά με όλες τις αποχρώσεις μέχρι τη δεξιά. Υπήρξαν αντιστασιακές οργανώσεις που άλλες συνελήφθηκαν, άλλες όχι, που εξέφραζαν ένα κομμάτι της αστικής αντίληψης, της αστικής πολιτικής κατεύθυνσης. Τιμή σε όλους που αγωνίστηκαν. Υπήρχε λοιπόν η προετοιμασία. Ήδη από το 71, χρονιά που εγώ συνελήφθηκα, δεν έχει σημασία, φαινόταν σε εμάς που είμαστε δρόντες φοιτητές μέσα στο κίνημα των φοιτητών ότι γεννιέται κάτι καινούριο. Δεν το ζήσαμε γιατί είμαστε φυλακοί ορισμένοι, αλλά είχαμε την τύχη με την αμνησία του 73 να ζήσουμε το Πολυτεχνείο στην Αθήνα όσοι είμαστε στην Αθήνα, στις άλλες πόλεις οι άλλοι. Το Πολυτεχνείο έρχεται να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα που γεννιόνται και σήμερα. Γιατί ο λαός δεν κάνει τούτο, γιατί ο λαός δεν κάνει τάλλο, γιατί δεν κατεβαίνει στους δρόμους, γιατί δεν ξεσηκώνεται. Τα κινήματα τα οποία οδηγούν σε εξεγερσιακές καταστάσεις δεν γίνονται κατά παραγγελία. Δεν θα πω εγώ στο λαό κατέβα σήμερα και θα κατέβει. Κανείς δεν πίστευε το 11 το Μάιο που ξεκίνησε η πλατεία Συντάγματος ότι μπορεί να πάρει αυτή την έκταση. Κανείς δεν πίστευε σε τίποτα από όλα αυτά που έχουν γίνει. Και γίνεται λοιπόν μια συζήτηση, το πολύ καλά ο κύριος Τζαβάρας, ότι όλες οι αντιστασιακές παραδόσεις περνάνε υποδόρια μέσα στην κοινωνία, δεν φαίνονται, δεν χρειάζεται να χτυπάνε τύμπανα για να κάνουν τη συνέχεια και να δώσουν τις εξεγέρσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς
για τη στιγμή που έγινε η εξέγερση των φοιτητών και των άλλων συμμετεχόντων, εργαζόμενοι και αγρότες στο Πολυτεχνείο και σε άλλα μέρη της Αθήνας. Γίνεται σε μία στιγμή που για τότε που ζούσαμε εμείς φαινόταν παράδοξο ότι γίνεται το Πολυτεχνείο τώρα που η Χούντα πάει να αλλάξει. Χάλασε τη μόστρα. Να μην παρεξηγηθώ, χάλασε το τότε, αυτό που έλεγαν αυτοί ως επιτυχία, ως success story. Δηλαδή, φέραμε τη δημοκρατία, καταργήσαμε το αριστερός κεντρός και δεξιός, όλοι είναι το ίδιο. Οι αριστεροί βέβαια μέχρι το 1973 ήταν φυλακές και εξορία, και όσοι αγωνιζόντουσαν από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις δίναν τη ζωή τους στα βασανιστήρια του ΕΑΤΕΣΑ. Παρ' όλα αυτά έγινε το Πολυτεχνείο. Οι κοινωνικοί αγώνες δεν γίνονται κατά παραγγελία. Οι κοινωνικοί αγώνες δεν δίνονται επειδή κάποιος το θέλει ή επειδή κάποιος αισθάνεται ότι είναι ιδιοκτήτης των κοινωνικών αγώνων και μοναδικός πρωτοπόρος. Υπάρχουν τα υπόγεια ρεύματα των παραδόσεων που κυκλοφορούν, και όταν η στιγμή οριμάζει ξεσηκώνονται οι λαοί και κάνουν πολυτεχνία. Εγώ δεν θα ξεχάσω την Τρίτη, προσέξτε, Παρασκευή είναι το Πολυτεχνείο. Τετάρτη αρχίζει μια πρώτη συνέλευση εκεί. Τρίτη απόγευμα οι φοιτητές μου στο CC1, στο νεκροτομείο, μου λένε, ήξεραν ποιος είμαι, έλα να πάμε στο Πολυτεχνείο, θα κάνουμε μια συνέλευση για να προετοιμάσουμε μια μεγάλη κατάληψη. Προσέξτε, γιατί πολλοί λένε ότι εντελώς τυχαία έγινε. Υπάρχει το αυθόρμητο σε ένα κίνημα, αλλά υπάρχουν πολλές δυνάμεις οργανωμένες που τις καταδίωκε η αστυνομία, τις καταδίωκε η ασφάλεια. Δηλαδή όταν με πιάσανε εμένα είχαν λυσάξει να μάθουν τι κάνει η Πασπουδαστική, τι κάνει η ΚΟΣ του Ρήγα Φεραίου, τι κάνει η τάδε οργάνωση, τι κάνει το ΠΑΚ, αν έχουμε επαφές, αν τους ξέρουμε. Υπήρχαν οργανωμένες δυνάμεις, προετοίμαζαν αγώνες. Κανείς όταν προετοιμάζει έναν αγώνα δεν θα ξέρει ποια θα είναι η τελική μορφή έκφρασης αυτού του αγώνα. Έβαλε στόχους στο Πολυτεχνείο. Έβαλε στόχους. Οι στόχοι του Πολυτεχνείου, αν πούμε ότι ήταν το παιδί, το ψωμί παιδεία ελευθερία, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί έβαλε στόχους και για το σοσιαλισμό, για μια άλλη κοινωνία. Αν το συμπυκνώσουμε εκεί, γιατί είναι επίκαιρο, όχι σήμερα. Όλη το διάστημα ήταν επίκαιρη και θα είναι επίκαιρη όσο κυριαρχεί μια καπιταλιστική αντίληψη για την παιδεία, παραδείγματος χάρη. Ότι η παιδεία πρέπει να είναι ελεγχόμενη, να βγάζει μόνο τεχνίτες, εργάτες, εργαλεία μιας παραγωγικής διαδικασίας. Το αίτημα για παιδεία είναι επαναστατικό από μόνο του. Γιατί η παιδεία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε ένα λαό να αντιληφθεί που πάει η κοινωνία. Η παιδεία είναι αυτή που δίνει στο λαό και στους αγανακτισμένους και επανστατημένους νέους να επιλέξουν μορφές πάλης τέτοιες που δεν είναι καταστροφικές, δεν είναι μυσαλόδοξες, δεν είναι τυφλές. Η παιδεία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μπαίνουν στο κίνημα να το προωθήσουν μπροστά και να μην οδηγηθούν σε πράξεις τυφλής βίας σαν και αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν. Από τι ακούω, από τις ειδήσεις, αγράμματα, άνεργα παιδιά των προαστίων, των βόρειων προαστίων του Παρισιού ήταν η μισή, λέει, από αυτούς τους τρομοκράτες. Αν είχαν παιδεία, ποτέ δεν θα επέλεγαν το θρησκευτικό φανατισμό. Αν είχαν παιδεία, ποτέ δεν θα επέλεγαν ένα τυφλό χτύπημα που είναι εναντίον των στόχων τους. Γιατί αν ο στόχος τους είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να σκοτώνεται άδικα στις πατρίδες τους, τότε έχουν κάνει λάθος, διότι ενισχύεται αυτή η πολιτική. Αν ο στόχος τους ήταν η άνοιξη θρησκεία, να μπορούν να εκφράζουν τα αισθήματά τους τα θρησκευτικά, πάλι έχουν χάσει. Γιατί αυτοί οι στόχοι βάζουν τη δύναμη, τη μεταφέρουν στο ακροδεξιό τόξο των κοινωνιών. Και όταν οι κοινωνίες γίνονται ακροδεξιές, τότε οι ελευθερίες εξαφανίζονται. Γι' αυτό λοιπόν το ψωμί, πάντα ο άνθρωπος θα ζητά ευημερία. Είτε έχει να
και αν το φάει να φάει, είτε δεν έχει όπως τώρα, θα το ζητά πάντα και θα ζητά την ελευθερία. Ο άνθρωπος θα ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος μόνο όταν κατακτήσει την πραγματική ελευθερία, που σημαίνει να μπορεί να ζει σύμφωνα με τις ιδέες του, τα θρησκευτικά του αισθήματα, με τις πεποιθήσεις του, χωρίς κανείς να τον ενοχλεί και χωρίς κανέναν να ενοχλεί. Είναι μακρινό όνειρο. Μπορεί οι άνθρωποι να τον ονειρεύονται αυτό χιλιετίες τώρα, αλλά αυτός είναι ο στόχος της ελευθερίας. Και δεν είναι να μην υπάρχει χούντα, διότι μέσα στη χούντα εγώ αισθανόμουν πολύ ελεύθερος. Γιατί? Διότι είχα αποφασίσει ότι αφού είμαι ταγμένος υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας θα αγωνιστώ, και αγωνίστηκα αυτό. Αυτό σε γεμίζει ελευθερία. Η ελευθερία είναι ένα πολύ πιο μεγάλο αίτημα του καιρού. Επίσης το Πολυτεχνείο έδειξε κάτι άλλο που δεν το αντιλαμβάνονται ούτε σήμερα ούτε τότε κάποιοι. Οι εξεγέρσεις, τα κινήματα, οι κινητοποιήσεις, οι απλές δεν έχουν ιδιοκτήτες. Όποιος χρήζεται ιδιοκτήτης της έκφρασης αλήθειας, όποιος χρήζει τον εαυτό του ιδιοκτήτη των επαναστατικών και των εξεγερσιακών διαδικασιών, μάλλον είναι έξω από αυτές. Μάλλον θέλει να τις ελέγξει αυτές. Μάλλον θέλει να τις υποδιοικητήσει και να τις καθοδηγήσει. Ο αγώνας του Πολυτεχνείου είναι μοναδικός. Γιατί? Γιατί έρχεται σε μια στιγμή, πραγματώθηκε σε μια στιγμή που όλα έδειχναν ότι πάμε αλλού. Ευτυχώς όμως οι κοινωνίες αντιδρούν και αγωνίζονται με τα δικά τους αισθητήρια. Και αυτός ο αγώνας απέδωσε την έναρξη της διαδικασίας της πτώσης της χούντας. Βέβαια δεν ευδοκίμησε να πετύχει την ανατροπή της χούντας. Διότι αν είχαμε πάει στην ανατροπή της χούντας θα είχαμε μια καλύτερη και δημοκρατικότερη και πιο προωθητική μεταπολίτευση. Ευχαριστώ.